Ακίνητες! Τι θέλεις? Τι θα μας κάνεις? Ποιος έστειλε? Ακίνητες είπα. Ξέρω ποιος έστειλε. Μη μιλάς. Είστε κακοποιό στοιχείο. Εσύ βούλωστο. Only you. Σου, δεν βλέπεις εδώ τι γίνεται! Πού? Α, εσένα σε έχω δει ένα ποστέρ στο δρόμο. Θα το βουλώσει αυτός εντέλους, να ασχοληθεί κάποιος και μαζί μου! Αυτός πάλι ποιος είναι? Γκομενός μου μια φορά, δεν είναι. Να σου πω. Τι? Δεν τα καταλαβαίνω. Κουράστηκα κιόλας. Κι εγώ δεν μπορώ. Προτιμώ τα διαγωνίσματά μου από τα κείμενα της πυρκαγιάς. Τουλάχιστον η πυρκαγιά είναι στα ελληνικά. Αυτά εδώ τώρα τι είναι? Cum Octavius post Victoria. Σε τι χρειάζονται όλα αυτά? Τα λατινικά μπορεί να είναι νεκρή γλώσσα, αλλά από αυτήν γεννήθηκαν πάρα πολλές. Και πώς πέθαναν στη γέννα? Πάρ' το πέρα. Θα σου πω. Εκείνο το παντοπολείο που ήταν στη γωνία. Έκλεισε. Ναι. Αυτός που το είχε. Πώς τον έλεγαν? Γιατί το συνάντησα και είναι τόσες μέρες που προσπαθώ να θυμηθώ το όνομά του και δεν μπορώ. Αλλά σε εκείνο το γκουντούλι, το φαλακρό. Ναι. Είχε ένα παράξενο όνομα. Ναι. Το μικρό ήταν, δεν ήταν μεγάλο. Όχι. Βάιο. Ναι, μωρέ. Σάβα, τι είπες? Βάιο τον λέγανε. Και τη γυναίκα του Ουρανία. Ουρανία. Ακριβώς. Καλά, εμείς το Βάιο μόνο προσπαθούσαμε να θυμηθούμε. Το θυμήθηκα εγώ για εσάς. Δεν πιστεύω να σας πειράζει. Αλίμονο. Σε ευχαριστούμε κιόλας. Δεν σας κάνει εντύπωση που το θυμήθηκα? Μας κάνει, πώς δεν μας κάνει? Α, σας κάνει. Τι είδους εντύπωση? Θετική εμένα. Εμένα θετική και εμένα θετική. Επίσης. Δηλαδή χαρήκατε? Πολύ. Πάρα πολύ. Έμπια. Δεν με βλέπεις? Έχω χεστεί πάνω μου. Απ' τη χαρά σου. Χαρά. Πολύ χαρά έχω. Και λέω να πάρουμε και τη Σούλα να χαρεί απάνω της. Α, θα χαρεί και η Σούλα. Πάνω της. Βρε, πού τα πουλάτε αυτά? Μπαρδόν. Δώσε μου τη λεφτά στο μαγαζί. Όχι, αν δεν μου πεις ποιος έστειλε. Δώσ' τα μου, είπα. Δεν σου δίνω τίποτα. Δώσ' τα μου. Αλλιώς. Θα μας σκοτώσει. Σταμάτα, δεν θα μας κάνει τίποτα. Είναι βαλτός. Από ποιον? Εγώ ξέρω. Θα μου δώσεις τα λεφτά, ναι ή όχι? Σινιόρα Ζούλα, δώσ' τα, γιατί εγώ πρέπει να φύγω. Χορεύω στο μαγαζί στις 11. Σε ποιο μαγαζί? Σε ένα στη Συγκρού, κάνω στριπτής. Αλήθεια, πού? Απέναντι από το... Θα βγάλε το σκασμό επιτέλους! Άγια, σε παρακαλώ, πιάτε, γιατί πολύ υπομονή έχουμε κάνει. Αν δεν μου δώσεις ό,τι λεφτά έχεις στο μαγαζί... Δω! Όχι, χαζί! Άρχιας κάτω, έρχιας κάτω! Πέθανε! Αχ, Παναγία μου, θα μου τεινάξει ολόκληρο προεκλογικό σχεδιασμό στον αέρα επειδή έτσι του κάπρισε! Μη μιλάτε, είπα! Μόνο εγώ θα μιλάω εδώ μέσα! Προεκλογικό σχεδιασμό τι είναι? Πλάν προελεκτοράλ. Αϊ, του έρεις διπουτάδα! Νο, λατώντας. Καντιτάδα διπουτάδα, εσύ! Τι λέτε τώρα, θα με τρελάντε! Α, είδες! Είδες τι τραβάω! Να πας να τα πεις αυτό που σε έστειλε! Μη μιλάτε, είπα! Τσιμπουντιά! Δεν θα βγω! Τι να πω? Είναι από το άγχος. Να της δώσω μια βιταμίνη, μισό λεπτό! Η μνήμη μου δεν έχει επανέλθει πλήρως. Αλλά είμαι σίγουρος ότι κάτι μου κρύβεται. Γιατί το λες αυτό? Είναι δυνατό να με πήρατε υπό την προστασία σας επειδή με αγαπάτε? Γιατί δεν είναι? Καλά, δεν θυμάστε πως χωρίσαμε? Αμυδρά εγώ. Και πώς μαζευτήκατε όλες εδώ μέσα? Γιατί το σπίτι είναι μεγάλο, άνετο,
μας χωράει. Και αποφασίσατε να μένετε όλες μαζί για να με φροντίζετε. Ακριβώς. Εδώ εσείς δεν μπορούσατε να ανοιχτείτε μία την άλλη. Πότε έκανε. Δεν θυμάσαι που μπήκε στο σπίτι και με πιάσε τον οροχήτη με την πία. Τώρα δηλαδή που το λες, αμυδρά κάτι μου θυμίζει. Στο νεροχήτη εσύ ήσουν. Όρκο δεν παίρνω. Μπορεί να περνούσε. Δεν το πουλάνετε, λέω εγώ. Τι θέλετε από μένα. Τι μου κρύβετε. Σάβα, ηρέμησε. Θέλω να μου πείτε την αλήθεια. Έστω για μία φορά στη ζωή σας να μου πείτε την αλήθεια. Α, θες την αλήθεια. Ωραία, λοιπόν, θα ακούσει την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν ήμασταν εμείς εδώ, εσύ τώρα θα ήσουν στο Ανιάτον. Μία. Όχι, θέλω να ακούσει την αλήθεια. Θα ακούσει την αλήθεια. Ωραία, πες την αλήθεια. Θες να την ακούσει. Αν δεν, που θα την πω. Δεν τη λέω. Έτσι, μία να σκάσει. Τη χάρη δεν την κάνω. Είπα, μιλήστε. Όχι. Είπα, μιλήστε. Θα μας όσο θες. Είπα, μιλήστε. Ουχή. Μιλήστε. Γιατί δεν βάζεις τα λεφτά σε μια σακούλα να τελειώνουμε. Θες να πάρω και να σε ξεκλειρίζω όλους εδώ μέσα. Ξεκλειρίζω. Ματάρ. Δεν κάνω τίποτα αν δεν μου πεις ποιος έβαλε. Ο Σάββας. Ποιος. Ο Σάββας. Τι έχει να κάνει με τον Τζόκερ. Ποιο Τζόκερ. Πού ξέρεις εσύ για τον Τζόκερ. Μου τα είπε η κυρία Μπία. Τότε. Έχει λίγο καιρό. Αυτή με τα κοκκίνα μαλλιά. Για τα 7,5 εκατομμύρια γίνεται όλο αυτό. Ποια 7,5 εκατομμύρια. Που έχεις. Ποιος έχει. Σενιόρα Ζούλα. Έχουμε εμείς εδώ 7,5 εκατομμύρια και εγώ γιατί παίρνω 600 ευρώ στο μήνα. Σενιόρα Ζούλα, θέλω άξιση! Τώρα, έτσι όπως είμαστε, και εσύ βρες εσύ με μιλάς! Όχι, όχι, να μιλάει! Τι 7,5 εκατομμύρια είναι αυτά, ε! Φτάνει! Έχω έρθει μέχρι εδώ όμως! Εσύ πάρε μια σακούλα και βάλε μέσα τα λεφτά! Και εσύ πάρε το χέρι σου από τον κόλο του, γιατί βλέπω ότι τόση ώρα το φτώνεις! Και εσύ πάρε λεξικό! Και εγώ με αλλοδαπώ, αλλά έκατσα και τα μάτα! Ζούλα, του έχουν γυρίσει τα μάτια ανάποδα. Καλύτερα να το δώσει και να τον αφήσει να φύγει. Όχι, υποψιάζομαι ότι τον έστειλε ο Σάββας. Δεν βλέπεις ότι μιλάω με την κοπέλα. Πήγαινε κάτσε δίπλα στο παιδί. Δεν μου λες εσύ. Εσύ έχεις και πράσινη κάρτα. Ε? Θέλει να με κάνει να φοβηθώ και να αποκαλύψω ότι ψάχνουμε. Γι' αυτό σου κάνω νόημα να σταματήσεις. Και για να μην σ' ακούσει και ο Χωσέ, βέβαια. Σενιόρα Ζούλα! Το ξέρεις ότι αυτό εδώ πέρα έχει πράσινη κάρτα. Δεν δίνετε εμένα και κοίτα που δώσατε. Δεν μου λες, είσαι Κωστοϊκά. Σκασμός επιτέλους! Δεν με έστειλε κανένα. Δεν ξέρω κανένα Σάββα και δεν με νοιάζει αν έχει ή αν δεν έχει 7,5 εκατομμύρια. Αλήθεια! Ναι! Το μόνο που με νοιάζει είναι ότι είμαι άνεργος εδώ και 1,5 χρόνο. Δεν έχω να ταΐσω τα παιδιά μου και θέλω χρήματα. Ένας αποτυχημένος ληστής είμαι που μου σπάσανε τα νεύρα. Ένας αποτυχημένος άνθρωπος που τα χάσε όλα. Ακόμα και την τελευταία του ελπίδα. Κι όμως, πάντα υπάρχει ελπίδα. Ε? Γιατί από τις 8 Μαρτίου η Ελλάδα αλλάζει πρόσωπο. Δημιουργούνται 60.000 νέες θέσεις εργασίας. Ενώ προχωράμε και στην κατάρτιση 320.000 ανέργων. Δίνεται η ευκαιρία για ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη της Υπαίθρου και της Αλίας. Προωθείται η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στη ζωή μας. Και το φαινόμενο της ανεργίας αρχίζει πλέον να καταπολεμάται δραστικά με πράξεις και όχι με λόγια. Γιατί μαζί μπορούμε πολλά. Γιατί μαζί κοιτάμε ψηλά. Για την Ελλάδα που θέλουμε. Την Ελλάδα που αγαπάμε. Την Ελλάδα των ίσων ευκαιριών για όλους. Μπία, δεν μπορείς να φανταστείς τι μου συνέβη. Ό,τι και να σου συνέβη, σαν αυτό που συνέβη εδώ αποκλείεται να είναι. Καλά. Περίμενε να ακούσεις και μου λες μετά. Συνέβη κάτι φοβερό. Αυτό που συνέβη εδώ είναι φοβερότερο. Από το δικό μου, τι στοίχημα. Όσα θες, 10, 20, 50, 100 ευρώ. 100 ευρώ, πήγε. Και δεν πάει. Άκου, είμαι στο μαγαζί. Έρχεται η Σύση με την Τάμη και αμέσως μετά μπουκάρει ένας τύπος με μαχαίρι να με ληστέψει. Από του χάρου τα δόντια γλιτώσαμε. Τι έχεις να πεις τώρα. Μάλιστα. Εμείς εδώ ήσυχα. Ο Σάββας θυμήθηκε. Ξέρει όλο μας το παρελθόν. Και πάνω σε έναν καυγά που είχαμε, έκανε... Έπεσε ξερός και τον πήγαμε στο νοσοκομείο. Πού μας χάνει, πού μας βρίσκει κανείς, σε ένα νοσοκομείο τρέχουμε. Θα τον κρατήσουν πολύ. Μπάστε. 2-3 μέρες. Μερικές εξετάσεις θέλω να κάνω. Υπέρταση, ε. Πόσο? Μεγάλη 22, μικρή 18. Πίεση.
Όχι. Άρρωστος. Επίεση, βέβαια. Καλά είσαι αφού υποψιαζόσουν ότι αυτός έχει συνέλθει. Γιατί δεν μας είπες τίποτα τόσο καιρό? Ήθελα να σιγουρευτώ. Και δεν ήθελα και να σας πανικοβάλω. Καλά. Εσύ, γιατί τα είπες όλα στη Σύση? Αυτό μας μάλανε τώρα. Τα άμαθε και ο άλλος. Ποιος? Ο Χωσέ. Δεν τα άμαθε δηλαδή ακριβώς, αλλά θα με πρίζει από αύριο. Έτσι κι αλλιώς, μόλις γυρίσει ο Σάββας, θα γίνει ένα γερό ξεκαθάρισμα λογαριασμών, θα μαζέψουμε τα μπουγαλάκια μας και θα φύγουμε. Και δηλαδή θα τα παρατήσετε τώρα? Με τόσα που συνέβησαν. Η κυρία Μπία και η κυρία Σούλα έχουν φυγεί. Όπου να είναι. Να, η Μπία έχει ετοιμάσει μια βαλίτσα. Είναι τόσο συγκινητικό. Μέσα σε αυτή τη βαλίτσα είχε όλα της τα όνειρα για να ξεκινήσει μια καινούργια ζωή. Μέσα σε αυτή τη βαλίτσα έχει όλα της τα καλσόν και τα εσώρουχα. Φαντάζομαι δεν θα σταματήσουμε τα μαθήματα, ε. Ο καθένας με τον πόνο του. Να μου πείτε την καινούργια σας διεύθυνση για να ξέρω πού να έρχομαι. Θα σε καλέσω στα εγγένεια. Μην τα παρατήσετε, κυρία. Και τι θες να κάνω? Να συνεχίσετε την προσπάθεια με την πρώτη δυσκολία. Δεν είναι η πρώτη δυσκολία, Λαζάρου. Δεν είναι η πρώτη. Είναι η 108η. Δεν έχεις μάθει καλά τη σειρά. Τι θες τώρα, μπορείς να μου πεις τι θες? Να τα πεις. Ποια, τα κάλαντα? Τι 7,5 εκατομμύρια είναι αυτά? Λουκούμια. Τι είναι το λουκούμια? Τίποτα δεν είναι, βρε. Με έχεις φάει από το πρωί. Καλά κάνω. Πες. Έχουμε εδώ 7,5 εκατομμύρια. Ο πληθυντικός μ' αρέσει. Εσύ από πού και ως που να έχεις? Ποιος έχει τότε? Κανένας. Αντί να φωνάζω εγώ που μου ήρθε πάλι 300 ευρώ λογαριασμό σωτέ, φωνάζεις εσύ. Δεν μου λες, μπαίνεις κρυφά τις νύχτες? Αφού δεν μου δίνεις κλειδιά. Αυτό έλειπε. Καλά, χέστε τώρα το τέ και λέγε. Τι λεφτά είναι αυτά και ποιο γιόκερ? Πορκέ εγώ πήγα σε προποτζήρικο και ρώτησα και κανένας δεν κερδίσε τόσα λεφτά χθε. Ω, κάνει και έρευνες ο Σέρλοκ Χόλμς. Ποιος είναι αυτός? Πού μένει, ξέρει να μου πει? Όχι, πέθανε. Γιατί? Γιατί ήταν περίεργος και χωνόταν εκεί που δεν τον έσπερναν. Και μια μέρα πήρε η αφεντική να του την ταμιακή, του την έφερε στο κεφάλι και τον ξέρανε. Και πολύ άντεξε η γυναίκα. Καλημέρα. Καλώς την. Αυτή ξέρει. Τι πράγμα? Έλα εδώ εσύ. Ποιος είναι ο Σέρλοκ Χόλμς? Ποιος? Ας την ήσυχη βρε τη γυναίκα. Όχι, να πει πρώτα. Λέγε, ο Σέρλοκ Χόλμς ποιος είναι? Ένας detective. Τι παίζουμε? Το σώμα των εκατομμυρίων. Καλά δεν τελείωσε αυτό? Εδώ να κοιτάς που μιλάω. Λέγε, τι ξέρεις? Τι ξέρω? Μίλα. Τι κάνω, μιλάω. Περπατάω και μιλάω. Τι κάνει ο Σένιος Σάββας? Δεν ξέρω, οι γιατροί ξέρουνε. Θα μάθω μόλις πάω. Πότε? Τώρα, μόλις τελειώσω αυτό το κύκλο, πάω. Φτάνει. Τη ζάλισες ακόμα δεν ήρθε. Πήγαινε να της φέρεις ένα καφέ από την Ευαγγελία. Δεν πάω. Πήγαινε. Δεν πάω. Πήγαινε, είπα. Δεν πάω. Μην πας. Θα πάμε εμείς. Θα το βρω, σενιόρα Σούλα. Θα το βρω και ξέρω και πώς θα το βρω. Θα μείνει μέρες στο νοσοκομείο? Δεν νομίζω. Δεν έχει τίποτα σοβαρό. Θα βγει. Θα ξαναμπεί. Γιατί να ξαναμπεί? Έτσι είναι αυτά, κυρία. Ο άνθρωπος όσο μεγαλώνει αρρωσταίνει. Εγώ, ας πούμε, είμαι υγιέστατος. Ούτε πίεση έχω, ούτε ζάχαρο έχω, ούτε χοληστερίνη. Αυτά να τα βλέπετε εσείς που... Λαζάρου! Μάλιστα. Έχω φτάσει μέχρι εδώ. Η αντοχή μου ως ανθρώπου έχει εξαντληθεί. Δεν έχω άλλη. Με το παραμικρό που θα ακούσω ή θα γίνει, θα πέσω κάτω ξερή. Κατάλαβες? Μάλιστα. Το παραμικρό. Ή θα πετάξω κανέναν από τον μπαλκόνι. Ποιος είναι τώρα? Μητέρα, πώς και δεν με ειδοποίησατε ότι... Θα έρθετε. Ήταν ξαφνική η αποφασή μου, Εκατερίνη. Και πώς βρήκατε το σπίτι? Είχα τη διεύθυνση από τα γράμματά σου. Πόσο θα κάτσετε? Ο σύζυγός σου δεν είναι εδώ? Ποιος? Ναι, δεν είναι. Είναι, δεν είναι εδώ τώρα. Αλλά θα γυρίσει. Είμαι περίεργη να δω. Θα με θυμάται? Ναι, κι εγώ αυτό είμαι πολύ περίεργη να το δω. Μόνο μια φορά τον είχα δει στο γάμο σας. Το παιδί? Το παιδί είναι μαθητής μου μετά. Κάναμε μάθημα. Ελπίζω, Ασημάκη, παιδί μου, να τα κατάλαβες όλα. Μάλιστα, κυρία Τόγκα. Κατσίκη ήθελα να πω. Και το όνομα του Θεού, Ασημάκη, παιδί μου. Σας διέκοψα. Με συγχωρείτε. Όχι, μητέρα.
Μια φορά στα 10 χρόνια αφήνεται το μοναστήρι. Αλίμονο. Έχετε μια εξαίρετη κόρη. Χριστός να είναι μαζί σου, αγόρι μου. Είσαι καλός μαθητής. Τι να πω. Ό,τι θες πες. Έχω πει τόσα και τόσα. Να μελετάς, όχι μόνο τα βιβλία σου, αλλά και το λόγο του Θεού. Ποιο λόγο του Θεού, μητέρα, δεν προφταίνει το παιδί, διότι θέλει 3 μέρες για να κάνει μία μετάφραση. Κατερίνη, παιδί μου, πού είναι το δωμάτιό μου? Θα σας πάω εγώ, μητέρα. Ευχαριστώ, Ασημάκη, παιδί μου. Θα σας πάω εγώ και αν θέλετε, για αργότερα, έχει ζεστό νερό να πληθείτε. Αργότερα. Εγώ θα κάνω τώρα ένα κρύο ντους. Κρύο, γιατί κρύο? Μήπως και συνέλθω, κάτι να γίνει, αν και δεν το νομίζω. Κυρία. Λαζάρου, πιάσε με. Από πού? Από το πόμολο που βγαίνει από το κεφάλι μου. Πιάσε με, παιδί μου, θα σωριαστώ. Κυρία. Η μητέρα σας είναι καλόγρια. Όχι, ο Ζωρό είναι. Δεν την είδες ότι είναι καλόγρια? Και από πότε έχετε να τη δείτε? Από τότε που παντρεύτηκα. Ήρθε να με δει η νύφη και μετά έφυγε αμέσως πάλι και πήγε στο μοναστήρι. Και δεν ξέρει ότι έχετε χωρίσει? Δεν είσαι καλά. Δεν λέω τέτοια πράγματα στη μητέρα μου. Δεν θέλω ούτε να την στεναχωρώ, ούτε να την αναστατώνω. Έχει διαλέξει ένα δικό της τρόπο ζωής. Της απομόνωσης και της προσευχής. Αλίμονο αν μάθει τι τρόπο ζωής έχει διαλέξει η κόρη της. Εγώ, κυρία, δεν πρόκειται να πω τίποτα. Μωρέ, το ξέρω ότι εσύ δεν πρόκειται να πεις τίποτα. Άλλος θα πει μόλις βγει από το νοσοκομείο. Λαζάρο, δεν μπορούμε να κάνουμε μάθημα τώρα, παιδί μου. Φύγε, σε παρακαλώ. Αντίο σας. Στο καλό. Πρέπει να ειδοποιήσω και τις άλλες τώρα. Δεν μπήκες ακόμα στο μπάνιο. Τώρα. Τι έχεις, κορίτσι μου, χλωμή φαίνεσαι. Όχι, τίποτα. Είναι από τη συγκίνηση. Θα κάνω ένα κρύο ντους και θα συνέλθω. Δεν θα αργήσω. 10 λεπτά μόνο θα κάνω. Όσο θες, κάτσε, κορίτσι μου. Εγώ στην κουζίνα θα είμαι. Χάρηκα πολύ που σε είδα και που είσαι έτσι καλά τακτοποιημένη, γελαστή. Το σπίτι είναι λίγο... Ακατάστατο. Όχι, ακατάστατο. Πολλά πράγματα. Πολύ πλούτο. Γιατί? Ο άνθρωπος δεν τα χρειάζεται όλα αυτά. Μπορεί να ζήσει ευτυχισμένος και με τα λίγα. Δεν έπρεπε να μπούμε και στο δωμάτιό του να τον δούμε. Να κάνουμε τι, να μας φέρει την πάπια στο κεφάλι? Εσύ δεν είδες σε τι κατάσταση ήταν, παρά λίγο να μας σκοτώσει. Θα συνεχίσει να μαζεύεις? Τι να κάνω. Αύριο έχω και γύρισμα, θα είμαι κουρασμένη. Μέχρι μεθαύριο τουλάχιστον έχω τελειώσει. Να σου πω. Ο υπάλληλός είναι επικίνδυνος, μου φάνηκε. Άσε. Πάλι καλά να λες που ξεμπερδεύουμε πριν τα μάθει όλα. Ευλογείτε. Επίσης. Ζουλά! Τι? Τι έγινε, καλέ? Έχει μια καλόγρια η κουζίνα. Αληθινή? Και τι, πάνινη? Και τι κάνει? Όχι, εντάξει, δεν κάνει τίποτα. Ήσυχη. Θυμιατίζει. Ποιον? Το χώρο. Θα σου πω. Πήγαινε να δεις και εσύ. Μπορείς, δεν έχω δει καλά. Ευλογείτε. 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 Είσαστε φίλες της Εκατερίνης. Ποιανής? Της Εκατερίνης. Των Μεδίκων. Ήρθατε. Έχει βγάλει μια καλόγρια η κουζίνα. Το ξέρω. Εκατερίνη, ποια είναι τα κορίτσια? Εσύ είσαι η Εκατερίνη. Ναι.
Εγώ είμαι η Σούλα και αυτή είναι η Μπία. Εσείς ποια είστε? Εγώ είμαι η αδερφή Θεοπίστη, η μητέρα της Εκατερίνης. Αλλά πού ήτανε τόσα χρόνια? Εσύ έτσι που τη βλέπεις δημένη, δηλαδή, πού φαντάζεσαι ότι ήτανε? Σε μοναστήρι. Και σε θεωρεί παντρεμένη. Βέβαια. Είναι απομονωμένη σε ένα μοναστήρι έξω από την Ξάνθη. Δεν ήθελα να τη στεναχωρήσω. Ήθελα πάντα να νομίζω ότι είμαι χαρούμενη και ευτυχισμένη. Και έτσι δεν της είπα ποτέ τίποτα. Απίστευτο. Νομίζω ότι γι' αυτό κατέληξα και στα ηρεμιστικά. Αν είχα τη μάνα μου κοντά, θα με βοήθαγε. Τέλος πάντων, δεν ήθελα να της χαλάσω την ησυχία της. Της έγραφα γράμματα από αυτή τη διεύθυνση και της έστειλα και χαιρετίσματα από το Σάββα. Δεν μιλούσατε στο τηλέφωνο? Μια φορά το μήνα την έπαιρνα εγώ στο μοναστήρι. Είναι πολύ περίεργος άνθρωπος η μάνα μου. Είναι εντελώς απομακρυσμένη από τα εγκόσμια. Είναι σχεδόν άγια. Έτσι και μάθη. Αυτά που κάναμε για τα λεφτά με το Σάββα και τα ψέματα που έχουμε πει, θα πεθάνει και σας το λέω, θα φταίω εγώ. Ναι, αλλά κάτι πρέπει να της πεις τώρα. Τι θα της πεις? Την αλήθεια. Πώς? Πόσο θα κάτσει? Γιατί αν φύγει πριν έρθει ο Σάββας, ούτε γάτα ούτε ζημιά. Εν τω μεταξύ, εμείς, ποιες θα πούμε ότι είμαστε? Έλατε. Να πούμε το ίδιο ψέμα που είχαμε πει και στο Σάββα, γιατί εγώ με τα ψέματα μπερδεύομαι. Λοιπόν, θα πούμε ότι είμαστε αδερφές σου. Αν ήμασταν αδερφές της, δεν θα το ήξερε η μάνα της? Από πού? Καλά, έχω αρχίσει και το παίζω τελείως. Πάπα, τι ήταν αυτό που είπα? Αδερφές του Σάββα. Αυτό είναι καλό. Δεν ξέρει ότι είναι μοναχογιός? Όχι, μια φορά τον είδε, το παντρευτήκαμε. Ωραία, αυτό θα πούμε τότε. Mm-hmm. Ποια θα είναι η μεγάλη, ποια η μικρή? Εγώ η μικρή. Εγώ η μικρή. Εγώ η μικρή. Όχι, εγώ η μικρή και αλφαβητικά να το πάρεις, Μπία Σούλα, το μη είναι πριν από το σίγμα. Ναι, αλλά το Σούλα βγαίνει από το Αθανασία. Και το Μπία βγαίνει από το Ευλαμπία. Θα καταλήξεις κάπου? Δεν με συμφέρει. Λοιπόν, είσαστε αδελφές του Σάββα, εσείς είσαι μεγάλη και εσείς είσαι μικρή. Ένα λεπτό. Έχουμε το πολύ 9 μήνες διαφορά, εντάξει? Και κάτι άλλο. Η μαμά μας, μόλις με γέννησε, αμέσως έμεινε έγκυος σε σένα. Και κάτι άλλο. Μπορεί να γεννήθηκε και εφταμηνίτικο. Μήπως έξι, όχι. Λοιπόν, εφτά μήνες το πολύ διαφορά. Ώστε, είστε κουνιάδες της Εκατερίνης, ε? Αδελφές του Σάββα. Εγώ είμαι η μικρή. Εφταμηνίτικο είναι. Πώς δεν σας θυμάμαι στο γάμο? Εγώ δεν είχα έρθει. Ήμουνα βέβαια στον επόμενο και σου λέω στο μεθεπόμενο. Τι πράγμα? Ένα αστιάκι έκανα. Η Μπία ήταν πάντα η χωρατατζού της οικογενείας. Η Ευλαμπία. Πώς με είπε? Εργάζεστε? Μάλιστα. Εγώ έχω μαγαζί με τουριστικά είδη. Εγώ είμαι ηθοποιός. Δεν είμαι. Ηθοποιός. Μάλιστα. Φαντάζομαι σε σοβαρά έργα, ε, όχι σε αυτά τα... Τι, γυμνό και... Παπαπαπαπαπαπαστού. Φοράει στολή. Ναι, με πουκάμισο κουμπωμένο σαν πάνω. Και μακριά φούστα από το γόνατο. Και κράνος. Όσο και να είναι, ακούγονται πολλά για το χώρο σας. Ηθοποιοί μεταξύ τους, ηθοποιοί με τους σκηνοθέτες τους. Κατά Χριστός, δώστε λίγο νερό στο κορίτσι. Είσαι καλά, παιδί μου? Καλύτερα. Στραβοκατάπια μια ηλίτσα. Αντίδια, γιατί τρώμε ηλίτσες? Τετάρτη είναι σήμερα, η μέρα νηστείας. Γιατί έγινε τίποτα σαν σήμερα? Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή είναι η μέρα νηστείας για τους Ορθόδοξους. Αφού εσύ την περασμένη Παρασκευή έφαγες μια πίτσα. Ή μήπως ήταν Σάββατο? Σάββατο θα ήταν, δεν θυμάμαι καλά. Καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Ευλαμπία. Ευλαμπία. Ευλαμπία, κορίτσι μου. Βλέπει. Nei horizontes, nei agones, nei horizontes, nei agones. Έτσι, μπράβο, αναθάρεψε λιγάκι. Ναι, μετά τα προχθεσινά είμαι σίγουρη ότι θα βγω. Όχι μόνο θα βγω, αλλά θα σαρώσω. Nei
σου πω. Το παρακάτω δεν το ξέρεις, ε. Όχι. Ευούλωστο να κάνουμε καμιά δουλειά. Λοιπόν. Τι είναι αυτά? Ψηφοδέλτια. Μέχρι να φτιάξουμε πολιτικό γραφείο θα δουλεύουμε εδώ, κατανοητόν. Μάλιστα. Παίρνεις ψηφοδέλτιο, παίρνεις το στυλό που σου έχω εκεί και βάζεις σταυρό. Όπου θέλω εγώ. Μπροστά από το όνομά σου, ηλίθια. Και μετά κάθε πέντε ψηφοδέλτια που φτιάχνεις, τα τυλίγεις και τα βάζεις μέσα σε ένα φάκελο να έχουμε να δίνουμε. Άιντε, ξεκίνα, μην τεμπελιάζεις, θα σε ελέγχω. Και πού θα τα δώσω? Ακόμα δεν τα φτιάξες, πού θα τα δώσεις? Λες να περάσει από εδώ ο κόσμος να τα πάρει? Ξεκίνα, είπα! Πάω έξω να δω τι με θέλει η κυρία Μπία. Πώς είσαι? Ας τα λέμε καλά. Σε έπαιρνα τηλέφωνο χθες όλη μέρα, αλλά... Είχε χαλάσει. Δηλαδή, πρέπει να το πάω για σέρβις. Όχι, θα σου πάρω εγώ ένα δώρο. Τι έχεις? Τι έχω? Τι να έχω? Φαίνεσαι κάπως... Κοίτα, πέρασε ένα πάρα πολύ περίεργο διήμερο. Δηλαδή? Δηλαδή... Γιώργο, τι γνώμη έχεις για τα ζώδια? Έτσι και έτσι. Εμένα το δικό μου έλεγε για χτες και για προχτές ότι θα περάσω ένα ρομαντικό διήμερο και ότι μπορώ να κάνω και σπορ με φίλους. Και βγήκε. Όταν λέμε καμία σχέση όμως, αυτό. Θες να βγούμε σήμερα? Και πού να πάμε? Πάμε για ένα ποτό. Ποτό? Και άμα θες μετά μπορούμε να πάμε σπίτι μου. Σπίτι σου? Αμαρτία. Γιατί αμαρτία? Εγώ τι ώρα θα γυρίσω στο σπίτι μου? Κοιμήσου σε μένα. Σε σένα? Γιατί απαπα? Γιατί... Βλέπει. Πού έχει πάει αυτός, γιατί δεν έχει έρθει? So, which one you want, Jonathan? Come on, say it! Make up your mind, Jonathan. Όποιο και να διαλέξεις, το κεφάλι θα το φας. Οπότε πάρε το μικρό. This one. Δεν τα θέλει και σένα ο οργανισμός σου. What did you say? Nothing, nothing. Good choice, λέω. Ωραίο, πράγμα βαρύ. Στον τόπο θα μείνει με τη μία. Πού πήγε, γιατί δεν έρχεται? Όγε του! Όχι, καθρέφτης. Θα θέλετε κάτι? Συ, μήπως ξέρεις και να μου λες που είναι το μακιγιάχε. Μακιγιάς. Α, ναι, ναι. Από εκεί. Από εκεί. Συ. Γιατί κρυφτήκαμε εδώ? Δεν θέλω να μας ακούσουν. Μα θα μας ψάχνουν. Ας μας ψάχνουν, κάτσε. Αχ, κυρία Μπία μου, τι πάθατε πάλι? Σύζυ μου, να τρελαθώ κοντεύω. Αν σου πω ότι συνέβη στο σπίτι το τελευταίο διήμερο, άγαλμα θα μείνεις. Καλή ώρα. Τι? Αυτό που άκουσες. Έχει έρθει εδώ ο υπάλληλός σου. Θα το σκοτώσω. Ψάχνει το μακιγιάζ, φαντάσου να με δει με την Μπία και να πετάξει κανένα. Α, ο ξάδελφος της αφεντικίνας μου. Μόνο αυτό μας έλειπε τώρα. Τι να κάνω? Να κρυφτείς. Να κρυφτείς να μη σε δει. Και έρχομαι από εκεί να το μαζέψω το καταραμένο. Τι Σύση ψάχνει? Ή τη Σύση ή την Μπία? Εθνική εορτή θα την κάνω τη μέρα που θα τον απελάσουνε. Εθνική εορτή! Τι έκανε, λέει? Σήμερα! Σήμερα εξιτήριο! Γιατί σήμερα εξιτήριο? Δεν μπορείτε να τον κρατήσετε λίγο ακόμα? Δεν σας αρέσει, ε? Ναι. Είναι κάπως στην αρχή, αλλά θα τον συνηθίσετε. Ναι, ναι. Εντάξει. Ευχαριστώ, μάλιστα. Ναι, γεια σας.
Σκόνη, τι να κάνω τώρα. Τι να κάνω. Και η άλλη έχει γύρισμα. Τι θα κάνω τώρα, Θεέ μου, τι θα κάνω. Τι κάνεις, κορίτσι μου, είσαι καλά? Καλά, μητέρα, εσείς φεύγετε? Όχι, να φύγω. Εδώ εσύ πήρες άδεια από το λυκειάρχη να κάτσεις να με δεις μια μέρα. Κι εγώ θα φύγω. Βέβαια, αυτό να μου πεις. Πάω στην κουζίνα να μαγειρέψω. Μπάμιες τις τρώτε? Βεβαίως. Τα πάντα τρώμε σε αυτό το σπίτι. Τα πάντα. Ό,τι θέλετε μαγειρέψτε. Εντάξει, κόρη μου, εντάξει. Μου τις βρω εγώ τώρα τις άλλες δύο. Πού να τις βρω? Λαζάρου. Λαζάρου, εσύ. Είσαι στην τάξη? Όχι, εγώ δεν θα έρθω, αλλά ούτε εσύ θα μείνεις εκεί. Λοιπόν, άκουσε προσεκτικά τι θα σου πω. Πού θα βρω να τα δώσω τώρα όλα αυτά? Μήπως είναι εδώ σκηνοθέτες? Ο κύριος Πέτρου, όχι. Περίμενε! Πάρε και αυτά. Κυρία Μπέκου, δεν είναι εδώ? Όχι, και δεν ξέρω και πού είναι. Καλά. Περίμενε! Πάρε και αυτά. Καλή αρχή έχω κάνει. Buenos días. Ο φίλος της Σίση. Τι κάνεις, πώς είσαι? Estoy buscando la señorita Sisi. Α, ψάχνω τη Σίση. Δεν είναι εδώ. Κάπου έξω θα είναι. Περίμενε! Πάρε και αυτά. Άμα ήξερα ότι ήταν τόσο εύκολο, θα είχα κατέβει από τις ευρωεκλογές. Δεν μου λες? Ορίστε. Τι ήθελε αυτός? Τη Δεσποινίδα Σίση. Τη Σίση, όχι την Πία. Εμένα τη Σίση μου είπε. Α! Και εσάς σας έψαχνε κάποιος. Ποιος? Δεν θυμάμαι, πέρασαν τόσοι πολλοί. Ένα λεπτάκι. Πάρτε κι εσείς δύο. Καλέ, εγώ θα βγω οπωσδήποτε. Α, γεια σας. Αχ, δεν το πιστεύω. Ποιο πράγμα? Δεν σας ξέρω, αλλά υπάρχει κάποιος που είναι φτιστός εσείς μόνο που έχει γύψο στο πόδι. Μα εγώ είμαι. Ψάχνω την κυρία Μπία. Με στέλνει η κυρία Κέτη. Είναι επίγον. Δεν είναι εδώ. Ένα λεπτάκι. Πάρτε κι εσείς δύο. Α, και αν δείτε εκείνον που σας μοιάζει, δώστε του και εκείνου. Μ' αρέσει που είχα αγχωθεί κιόλας. Τάμι. Κυρία Σούλα. Δεν είναι εδώ η Μπία, Όχι, δυστυχώς. Καλά. Μήπως πέρασε από εδώ η υπαλληλός μου. Το θυμάσαι, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια, εξαιρετικό παιδί. Θα έλεγα τώρα, αλλά τέλος πάντων. Πέρασε? Ναι. Πού πήγε? Από εκεί. Σε ευχαριστώ. Ένα λεπτάκι. Πάρτε και αυτά. Υποψήφια είμαι και μαζεύω τόσο κόσμο. Σκέψου να βγω τι έχει να γίνει. Κυρία Μπία, πάντως ειλικρινά, συγγνώμη που από δικό μου λάθος ο Χωσέ άρχισε να ψηλιάζεται. Υπόσχομαι να μην του πω τίποτα, τίποτα. Δεν βαριέσαι. Εδώ ο Σάββας κοντεύει να τα ανακαλύψει όλα. Και τελικά τι θα κάνετε? Δεν ξέρω. Τρέλα μου έχει έρθει. Η Κέτη μαύρο χάλι. Φαντάζεσαι τώρα να τα μάθει όλα η μάνα της? Άσε που δεν μπορούμε να φύγουμε και από το σπίτι. Πώς θα την αφήσουμε μόνη της να περιμένει το Σάββα? Τι να πω. Ελπίζω άλλο κακό να μην σας βρει. Κυρία Μπιά. Μάκη. Τι κάνετε, Δεσποινή Σίση? Μια χαρά. Κυρία Μπιά, με στέλνει η κυρία Τόγκα. Γιατί, τι έγινε? Ναι. Μίλα ελεύθερα, τα ξέρει όλα σαν και σένα, λέγε. Εντάξει τότε. Ο κύριος Σάββας. Τι? Παίρνει εξιτήριο. Θα σε σκοτώσω, βρε! Τι θες να κάνεις εδώ? Τι θες λοιπόν σήμερα? Σι! Ποιος σε το έδωσε σήμερα? Προχωρά γρήγορα να πάμε στο μαγαζί, γιατί δεν ξέρω κι εγώ τι θα γίνει. Αλλά ξέρω γιατί ήρθες εδώ. Α, ξέρεις, Ξέρω βέβαια. Άμα ξέρεις, τότε μάθω ότι σε λίγο θα ξέρω κι εγώ. Να ξεραθείς! Σενιόρα Σούλα, μας παίρνουν ταινία. Α, είσαι κι εσύ εδώ! Α, το μουρλό! Α, εσύ είσαι μπλεγμένη σε όλα! Άντε πάλι γύρω-γύρω!
Entonces, dime la verdad. Dime la verdad y no me dices mentiras porque a mí me enloquecen, ¿catálabes? Εσύ τι λες τώρα, κατάλαβα. Καλέ, ας σου σταματήσει κάποιος, μα μπαταρία δουλεύει. Να τε κόρεσαι, δίμε la verdad. Ένα λεξικό, σούλα. Κάνε κάτι. Πήγαινε έξω και περιγραφούς και μη βγάλεις. Εσένα σ' ακούει όμως. Να σου πω, τι θέλεις εδώ. Έμαθες για το εξιτήριο. Ποιο εξιτήριο. Μόνη σου είσαι. Ναι. Ωραία. Τελείωσαν. Ποια. Τα ψηφοδέλτια τα έδωσα όλα. Με τη νέα παρτίδα θα σας δώσω άλλα. Είχα μια σκασίλα για τα ψηφοδέλτια. Κάνεις εσύ εδώ, το ξέρεις ότι σε ψάχνουν έξω. Ναι, γιατί. Εγώ θα σου πω να πας να μάθεις. Παπα, άσε καλύτερα. Τι άσε καλύτερα, παιδί μου, έχουμε δουλειά εμείς εδώ. Έχουμε να οργανώσουμε ολόκληρη προεκλογική καμπάνια. Ακούς εσύ, για σένα τα λέω. Σε ποιον μιλάς τόση ώρα. Σε μια Μιλένα. Όπου κι ως που. Αυτή με πήρε. Αχα, μπράβο Τάμι. Η υποψηφιότητά σου έχει προκαλέσει αίσθηση. Άρχισαν να πανικοβάλλονται μερικές. Τι? Συγγνώμη, εσύ δεν μιλάς. Όχι. Γιατί? Δεν μ' αφήνει. Α, για φέρτε εδώ, φέρτε εδώ, φέρτε εδώ. Άκουσα να σου πω, εμείς εδώ έχουμε δουλειές, εντάξει, γεια. Άκουσα τώρα να δεις πώς θα προωθηθούν οι φάκελοι με τα ψηφοδέλτια. Τελείωσαν. Τι έγινε? Τους έδωσα όλους. Ερχόταν εδώ ο κόσμος και τους έπαιρνε. Μετά έμαθα και τα λόγια μου και μετά έκανα και μερικά τηλεφωνήματα για να συντονίσω την αφισοκόλληση. Τάμι. Τι? Έχεις ταλέντο. Είσαι οργανωτική και αποτελεσματική. Και στα οικοκυρικά στο σχολείο έκανα τα καλύτερα κεντήματα στην τάξη. Τέλεια! Εσύ, αύριο θα μου δώσεις μια κάμερα να την τραβήξω βίντεο που κεντάει. Θα τη στείλω σε όλα τα κανάλια. Ποδήλατο, ξέρεις? Πολύ καλό! Χωρίς χέρια! Τέλεια! Θα κεντάς πάνω στο ποδήλατο. Μπορείς? Ου! Άνετα! Αυτό είναι. Τι κάνεις, παιδί μου, εσύ εκεί? Τι γίνεται, έξω, η Μπία που είναι? Έφυγε. Και πού πήγε? Δύο ώρες έχει που έφυγε από το νοσοκομείο. Γιατί δεν έχει έρθει ακόμα? Γιατί βιάζεσαι να έρθει? Καθόλου. Brought up on a coconut, he bought it for the time. His sister had another one, she paid it for the line. She put the lime in the coconut, she drank and pulled up. She put the lime in the coconut, she drank and pulled up. She put the lime in the coconut, she drank and pulled up. She put the lime in the coconut, she called the doctor, woke him up and said, Doctor, ain't there nothing I can take? I said, Doctor, to relieve his bellyache. I said, Doctor, ain't there nothing I can take? I said, Doctor. Get this straight. Put the lime in the coconut, you drank and pulled up. Put the lime in the coconut, you drank and pulled up. Put the lime in the coconut, you drank and pulled up. Put the lime in the coconut, you called the doctor, woke him up, said, Doctor, ain't there nothing I can take? I said, Doctor, to relieve his bellyache. I said, Doctor, ain't there nothing I can take? I said, Doctor. Τώρα τι γίνεται, τι καθόμαστε και περιμένουμε? Και τι να κάνουμε? Να φύγουμε. Να πάρουμε εμείς τα πράγματά μας, να πάρει αυτή τη μάνα της, να σηκωθούμε να εξαφανιστούμε, να φύγουμε. Και τι θα πω εγώ στη μητέρα μου? Τι θα πει ο Σάβα στη μητέρα σου, μήπως το έχεις σκεφτεί? Αυτό είναι το σενιόρ Σάβα. Και αυτή είναι η σενιόρα Σούλα. Παντρεύονται. Χωρίζουν. Δεν μιλάνε το ένα με το άλλο. Μετά αυτό παθαίνει αμνησία. Και αυτή τρέχει να το βοηθήσει. Γιατί, αφού δεν μιλάνε το ένα με το άλλο. Ο σενιόρ Σάβα έχει 7,5 εκατομμύρια. Έχει.
Τα κέρδισε στο Ιόκερ. Ναι. Πότε. Πριν ή μετά την αυνησία. Μήπως έχει δίκιο η Μπία. Το ρισκάρουμε να μείνουμε εδώ, να γυρίσει πίσω. Να μας σύρει τα εξαμάξεις, να μας διώξει κιόλας και μετά πώς θα την κρίσω εγώ τη μάνα μου. Καπνίζετε! Περιστασιακά, μητέρα. Έτυχε. Όσο περιστασιακά και να είναι, καπνίζετε. Ευλαμπία! Τι έχει πάθει μαζί μου, δεν μπορώ να καταλάβω. Βλέπω καπνίζεις, Ευλαμπία! Άννα, σας πω, κυρία Θεοπίστη μου, κουμπόθηκα, έφαγα τις σελίτσες μου, ακύρωσα και το ραντεβού μου, ένα τσιγαράκι το δικαιούμαι και εγώ δεν το δικαιούμαι. Εσύ, Αθανασία! Καλά, εγώ δεν το διαπραγματεύομαι καν. Θα σπάσει το κεφάλι μου! Πάμε πάλι! Ο σενιόρ Σάβα έχει 7,5 εκατομμύρια. Ναι! Άρα τι ψάχνουνε, τα λεφτά! Ναι, όχι, δεν μπορεί, γιατί τα έκρυψε! Άλλο ψάχνουνε. Άρα, ο σενιόρ Σάβα δεν έχει τα 7,5 εκατομμύρια. Αλλά άμα δεν τα έχει, γιατί δεν τα έχει. Προηγούμενη σεμάνα κάποιο κέρδισε εκατομμύρια σε Ιόκερ. 7,5 εκατομμύρια. Βαλτός είσαι κι εσύ. Αλλά δεν ξέρουνε ποιο είναι. Ωραία, ποιο είναι ξέρουνε, άλλο δεν ξέρουνε. Πάμε. Πού πάτε? Να φύγουμε από το σπίτι, μητέρα. Θα σας εξηγήσω αργότερα. Μα τέτοια ώρα μη στην νύχτα. Ναι, ναι, τέτοια ώρα και γρήγορα. Μα... Ο άντρας σου πού είναι, γιατί δεν έχει έρθει καθόλου. Ο άντρας μου, ναι. Μητέρα. Νάτος! Γιέ μου! Thank you.